Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δημοτικό Συμβούλιο που κατά πλειοψηφία αποφάσισε με διαπεριφορά με 26 ψήφους υπέρ και 10 κατά την παραχώρηση χορτολιβαδικών εκτάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Μαυροδέντρη, στα Κύλα και στα Σιδερά. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου Κοζάνης και πρώην Δήμαρχο τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα, κύριε Βακετά. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για όλα όσα έγιναν χθες. Είδαμε την έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων το πρωί έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης. Στη συνέχεια όμως, διαπεριφοράς έγινε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είδαμε ότι με 26 ψήφους υπέρ και 10 κατά τελικά παραχωρούνται οι εκτάσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες. Καταρχήν, ένα σχόλιο για το διαπεριφοράς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε η Δημοτική Αρχή και η Πρόεδρος επιλέγοντας την διαδικασία της διαπεριφοράς συνεδρίασης για ένα θέμα το οποίο προκάλεσε πολύ έντονη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις από μερίδα, μάλλον από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του Μαυροδεντρίου. Μήπως υπήρχε και ο φόβος να γίνει αυτό το οποίο έγινε την τελευταία φορά από τη Δημοτική Αρχή, να υπάρχει πάλι έντονη αντιπαράθεση? Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η πολύ κακή κατάσταση που συνέβη στο προηγούμενο διάστημα, με την ανάλογη συνεννόηση και διαβούλευση με το τοπικό συμβούλιο, το οποίο επί της ουσίας δεν του δόθηκε δυνατότητα να εκφραστεί σε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το χωριό. Είναι προφανές ότι υπήρχε εξαφρασμένη δήλωση και βούληση της Δημοτικής Αρχής να εγκρίνει με οποιοδήποτε τρόπο τη συγκεκριμένη παραχώρηση. Από εκεί και πέρα για μας. Γιατί τέτοια πίεση, κύριε Δήμαρχε, γιατί τέτοια πίεση? Τέτοια πίεση να προχωρήσει σε τόσο έτσι μικρό χρονικό διάστημα να περάσει αυτή η απόφαση? Αυτό, κύριε Βακρατά, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί είναι και η δική μου απορία. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Μαλούτα, τον κύριο Σιμανδράκο και τον κύριο Μιχαηλίδη, που επέλεξαν αυτή τη διαδικασία και αυτόν τον τρόπο. Χωρίς, νομίζω, την αναγκαία συζήτηση και διαβούλευση, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο, χωρίς την αναγκαία προετοιμασία. Εγώ θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος φόβος των κατοίκων δεν ήταν η ριζική τους άρνηση από το να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στο χωριό, αλλά από τον φόβο ότι αυτό είναι το ξεκίνημα μιας διαδικασίας η οποία μετά θα προχωρήσει μια κατάσταση χωρίς έλεγχο. Αυτό δεν εξηγήθηκε ποτέ στους κατοίκους. Σχεδιασμός δεν έγινε ποτέ. Και για να είμαστε ειλικρινείς, οι κάτοικοι δεν φοβούνται μόνο τις εγκαταστάσεις που γίνουν τώρα, αλλά και όλες οι οποίες μπορεί να έρθουν στην πορεία. Οφέλη δεν υπάρχουν για τους κατοίκους καθόλου από αυτές τις εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρεία αναλάβει? Εγώ έχω ακούσει διάφορα περί ωφελών και ανταποδοτικών. Εγώ αναγνωρίζω ως ανταποδοτικά μόνο ότι μπορεί να κατοχυρωθεί. Και αυτή τη στιγμή το κατοχυρωμένο, αυτό που μπορεί να κατοχυρωθεί, είναι το μίσθωμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μπει στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Πιθανόν ένα επιπλέον ανταποδοτικό σε χρήμα προς τον Δήμο ως μια επιπλέον απόδοση πέραν του μισθώματος. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούστηκαν και από τις συζητήσεις που και εγώ έκανα, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο μπορούν να, πώς το λένε, να θεσμοθετηθούν, να έχουν μια συνέχεια και μια πορεία στον χρόνο. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι όλα όσα ακούσαμε μπορεί να υλοποιηθούν στην πορεία του χρόνου. Πάντως, και να μην περνούσε. Τα ανταποδοτικά πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ούτε και αυτά για τα οποία συζητάμε τα θεωρώ ασήμαντα και μηδαμινά. Από την άλλη όμως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συζήτηση είναι λίγο ευρύτερη. Και έχει να κάνει με το πώς αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια υπερσυγκέντρωση παρόμοιων εγκαταστάσεων στην περιοχή, χωρίς κάποιον σοβαρό σχεδιασμό. Είναι υπέρ των να γίνουν φωτοβολταϊκά και μάλιστα και μεγάλα φωτοβολταϊκά στην περιοχή. Από την άλλη όμως, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, νομίζω μας βάζουν μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και πώς μπορούμε να κάνουμε μια σωστή χωροταξική διαχείριση όλων αυτών των υποδομών που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, ούτως ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις με άλλες παροχικές δραστηριότητες, ώστε να γίνουν πιο εύκολα συμβατές και πιο εύκολα αποδεκτές από την τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως αυτό το οποίο επιμένω, κύριε Βακαρτσά, και δεν βλέπω ανταπόκριση από τους τοπικούς φορείς, και αυτό νομίζω το στενάχωρο, ότι παράλληλα με τις μεγάλες υποδομές, θα πρέπει να τρέξουν και μικρής έκτασης υποδομές με ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Έχω μιλήσει εκτεταμένα, έχω αρθογραφήσει, έχω επιχειρηματολογήσει από την ανάγκη να αξιοποιήσουμε το εργαλείο
των ενεργειακών κοινοτήτων. Από το να ενεργοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι συντελείται μια κοσμοϊστορική ενεργειακή αλλαγή και είναι κρίσιμο από αυτήν να υποφεληθεί κατά το μέγιστο τρόπο η τοπική κοινωνία. Πάντως, αν δεν περνούσε. Ότι η πορεία από την επόμενη μέρα προς την δίκαιη μετάβαση είναι μόνο φωτοβολταϊκά μεγάλη έκταση, τότε προφανώς κάνουμε λάθος. Και θα έρθω και στο. Να σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί. Και να θα έρθω και στο master plan. Πιο προχωρημένα και προοδευτικά και να δούμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Μάλιστα. Αν δεν περνούσε από το Δημοτικό Συμβούλιο χθες όμως, πάλι θα μπορούσαν να προσφύγουν κάπου αλλού και όλοι αυτοί οι ιδιώτες. Έτσι δεν είναι, κύριε Ιωαννίδη? Όχι, στην προκειμένη περίπτωση είναι δημοτικές εκτάσεις. Οπότε αν τον Δήμο αρνούνταν να προχωρήσει την εκμίσθωση, δεν νομίζω ότι τα συγκεκριμένα έργα θα μπορούσαν να γίνουν. Τα έργα που είναι να γίνουν σε δημόσιες εκτάσεις, εκεί είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν εγκρίνει ο Δήμος την παραχώρηση των εκτάσεων, εκεί γνωμοδοτεί κυρίως ως προς τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε κάποιες περιπτώσεις ως προς τη χρήση γης. Όχι όμως ως προς την παραχώρηση. Τώρα πέρασε αυτό. Άρα τώρα που πέρασε αυτό, τι θα διεκδικήσετε? Τώρα πέρασε αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να διεκδικήσουμε δύο πράγματα. Και εγώ επιμένω σε αυτά. Πρώτον, να βάλουμε να δούμε τι μέλη γενέστε από νέες αιτήσεις που μπορούν να έρθουν πάλι για την περιοχή. Να δούμε αν υπάρχουν νέες αιτήσεις. Να δούμε πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Να δούμε αν σηκώνει η περιοχή νέα φωτοβολταϊκά. Και δεύτερον, εγώ επιμένω. Και είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά όχι μόνο το Δήμο, αφορά και την κυβέρνηση και την περιφέρεια, αφορά τους πάντες. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων. Και θα πρέπει να παίξουν κρίσιμο ρόλο οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα. Αν περιμένουμε να μας πέσουν τα λεφτά από μόνο τους από τον ουρανό, δεν θα γίνει. Εσείς ήταν ελεύθερη η ψηφοφορία για τους συμβούλους της παράταξής σας? Γιατί είδαμε ότι και ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης και ο κύριος Κώστας Κουρού ψήφισαν υπέρ. Κύριε Βακαρτσά, στην παράταξή μας είναι πάντα ελεύθερη. Το λέω γιατί εντάξει, υπάρχουν και κοινές γραμμές πολλές φορές. Υπάρχουν και κοινές γραμμές πολλές φορές. Είσαι σκληρές γραμμές σε μια δημοτική παράταξη. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών και μέσα και την ίδια την νομοθεσία έχει το δικαίωμα να ψηφίζει κατά τη βούλησή του. Έτσι, και αυτό ισχύει. Και οι αποφάσεις στη δημοτική κίνηση συζητώνται και συναποφασίζονται και από εκεί και πέρα προφανώς δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί και μάλλον θα ξανασυμβεί και στο μέλλον. Έτσι. Αυτό όμως δεν αποτελεί για μας ένα στοιχείο προβληματισμού, αντιθέτως είναι λογικό σε μια πολυπληθή ομάδα να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Και δεν στέκομαι σε αυτό. Προσπαθώ να δω την πολιτική ουσία του ζητήματος. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά νομίζω ότι προχωράμε. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα και με αφορμή που σας φιλοξενώ, θα ήθελα και ένα σχόλιο. Έχει κατατεθεί το master plan, είναι σε διαβούλευση. Θα δούμε να συζητιέται κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχετε φέρει ως πρόταση? Γιατί είδαμε η αντιπολίτευση στην περιφέρεια επιμένει ότι πρέπει να συζητηθεί και να πάρθουν νέες αποφάσεις. Λοιπόν, προφανώς πρέπει να συζητηθεί. Εγώ, όσο έχω ακούσει δηλώσεις, μάλλον μια συζήτηση στην ΠΕΡ του Δημάρχου, δεσμεύτηκε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει αυτή η συζήτηση. Όπου και εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτή τη συζήτηση και θέλω να πω ότι πρέπει να, η συζήτηση να γίνει πλέον με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Δυστυχώς το master plan το οποίο μας παρουσιάστηκε δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Έχουμε ήδη αρθρογραφήσει, ήδη ανακοινώσει το πρώτο κατάλογο των ενστάσεων και των διαφοροποιήσεων μας, επιμένοντας καταρχήν στον τρόπο με τον οποίο εκπονείται το master plan, με την αδιαφανή και μη συμμετοχή διαδικασία προετοιμασίας αυτής της ιστορίας. Είναι προφανές και κυρίαρχο για μας ότι δεν μπορεί να σχεδιαστεί το μέλλον μιας περιοχής με την απουσία των τοπικών φορέων. Και αν θέλετε εδώ, και είναι πολύ κρίσιμο, υπάρχει ένα έλλειμμα. Ότι υπάρχει ένα έλλειμμα προτάσεων από τους φορείς τοπικά. ΠΕΔ, περιφέρεια δεν θα καταθέσουν προτάσεις. ΠΕΔ δεν έχει τις δικές της προτάσεις. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε ήδη να έχετε διαμορφωθεί αυτές τις προτάσεις. Έπρεπε όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να υπάρχει ένας παράλληλος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο που να υπάρχουν ήδη τις συγκεκριμένες προτάσεις και οι οποίες να είναι και κοινά διαμορφωμένες. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το master plan δεν είναι αυτό που περιμένουμε, δεν είναι αυτό που θέλαμε, δεν προσεγγίζει το θέμα κατά το πώς το περιμέναμε εμείς και είναι, πώς να το πω, είναι αναγκαιότητα πλέον να διεκδικήσουμε
πολύ, πολύ, ένα πιο συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο να απαντά στις προκλήσεις των καιρών. Στη διαβούλευση που, είναι σε, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα καταθέσετε τις προτάσεις σας? Βεβαίως, θα τις καταθέσουμε. Όπως ξέρετε, είμαστε μια κίνηση που δεν εξαντλεί το λόγο της μόνο στο ότι δεν θέλει, αλλά προσπαθούμε να καταθέσουμε προτάσεις. Νομίζω ότι ήταν από τους λίγους φορείς που κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για το master plan της δικής μετάβασης. Και προφανώς με το ίδιο σκεπτικό θα συνεχίσουμε. Θα τεκμηριώσουμε, θα επεξεργαστούμε μάλλον τις προτάσεις μας και προφανώς όταν θα ανοίξει η διαβούλευση ή στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις θέσεις μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και την ενημέρωση στο δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣ, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.